Αργά το βράδυ τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η μεγάλη φωτιά στο Λαράνι και η πρώτη δύσκολη πυρκαγιά του καλοκαιριού, καθώς οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να μην φτάσουν οι πυρήνες φλόγες στο χωριό. Μόνο αθώα που δεν ήταν η φωτιά, όπως είπε με νόημα ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νίκος Λαγουδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο μεγάλο κίνδυνο που αποφεύθηκε στην κατοικημένη περιοχή από την έναρξη 3 μετώπων και μάλιστα λίγα μέτρα από το χωριό, και ενώ έπνεαν θυελώδεις άνεμοι. Μπορώ να πω ήταν από τις πιο δύσκολες μέχρι στιγμής, διότι η πρώτη εστία ήταν πίσω από το χωριό περίπου 400 μέτρα, η δεύτερη εστία ήταν μετά το χωριό περίπου 500 μέτρα και η τρίτη γύρω στα 200 μέτρα από τη δεύτερη. Λόγω της συντονισμένης επιχείρησης από την πυροσβεστική υπηρεσία δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές από τη φωτιά που ξέσπασε περιμετρικά του χωριού. Συνολικά 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης έγιναν στάχτη, με τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας να διενεργεί προανάκριση, ερευνώντας και το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Εάν δεν ελεγχόταν πολύ γρήγορα με πολλές δυνάμεις η πρώτη εστία, πολύ φοβάμαι ότι θα είχαμε πρόβλημα στο χωριό. Χάρη στην υπερπροσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες, που κινητοποιήσαμε αμέσως 11 πυροσβεστικά οχήματα, 23 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων, καταφέραμε και ελέγξαμε και τις 3 εστίες πολύ γρήγορα. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο κ. Λαγουδάκης, ο οποίος κάνει λόγο για μια αρκετά δύσκολη αντιπυρική περίοδο, καθώς μόλις σε 2 μήνες υπήρξαν 36 παραβάσεις και 6 αυτόφορα. Κανένας δεν πρέπει να πειραματίζεται με τη φλόγα όλο το καλοκαίρι. Θα πρέπει να αντιληφθεί τον κίνδυνο για τον εαυτό του και για την περιουσία του και για την περιουσία των υπολείπων συμπολιτών του. Πολύ σύντομα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού μας θα ενισχυθούν με 40 εποχικούς πυροσβέστες. Στο 3 βαθμός επικινδυνότητα σήμερα σε Χανιά και Ρέθυμνο.